Βασίλη, είχες μία πολύ σημαντική επιτυχία πρόσφατα. Μιλάω για το διαγωνισμό της Αμερικάνικης Ένωσης Οικοσιθοποιών. Ναι. Θέλω λίγο να μας πεις για αυτό το πράγμα, γιατί είναι ξεχωριστό. Μέχρι τώρα είχαμε τους Έλληνες οικοσιθοποιούς σαν μια κοινότητα λίγο περιορισμένη στα δικά μας. Ναι. Πες μας λοιπόν γι' αυτό. Είμαι μέλος της Ένωσης Αμερικάνων Οικοσιθοποιών, αν και είμαι Έλληνας, δεν είμαι Αμερικάνος. Είχα δικαίωμα συμμετοχής, έστειλα δύο συμμετοχές, δύο μπύρες μου. Και μία προκρίθηκε στο τελικό στάδιο που περνάει ένα 5% των συμμετοχών. Πόσοι δηλαδή συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό? Κυρίως Αμερικάνοι, έτσι δεν είναι, από την Αμερική. Συνήθως συμμετέχουν γύρω στις 4.000. Μάλιστα. Έχουν βάλει όριο συμμετοχών. Και στον επόμενο γύρο? Και στον επόμενο γύρο περνάνε γύρω στις 400 συμμετοχές. Μάλιστα. Αλλά είναι σε διάφορα είδη μπύρας. Ο καθένας διαγωνίζεται στο είδος μπύρας που έχει στείλει, το οποίο καθορίζεται από κάποιο οργανισμό, και κατόπιν γίνεται ένας τελικός που βγάζει τον μεγάλο νικητή. Άρα λοιπόν έχουμε μια πρώτη, να το πούμε απλά, εθνική επιτυχία. Ένας Έλληνας πέρασε στο δεύτερο γύρο. Εσύ με τι μπύρες συμμετείχες, πώς... Με μαύρες μπύρες. Μαύρες μπύρες. Ναι, Imperial Stout ήταν η μία και American Stout ήταν η δεύτερη που προκρίθηκε. Μάλιστα. Τώρα. Σημαντικό. Ναι. Αλήθεια, η εμπλοκή σου πόσα χρόνια είναι στο χώρο αυτό, δηλαδή πότε ξεκίνησες και ποιο ήταν το πρώτο έτσι ερέθισμα? Εγώ ασχολούμαι από το 2010 με την ζυθοποίηση. Το ερέθισμα ήταν ότι είδα κάποια στιγμή στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι που ακριβώς, ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να φτιάχνεις μπύρα στο σπίτι. Μου προξένησε το ενδιαφέρον και την περιέργεια. Έψαξα, βρήκα κάποιο κατάστημα στο εξωτερικό και παρήγγειλα και εξοπλισμό και πρώτες ύλες, και σιγά σιγά από μόνος μου και με διάβασμα μέσα από το ίντερνετ κατάφερα, και με κάποιες αποτυχίες βέβαια στην αρχή. Μάλιστα. Πάντως μιλάμε για ένα χόμπι το οποίο κρατιέται μέσα σου σαν δραστηριότητα, έχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξεθύμανε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χόμπι, ναι. Γιατί πέρα από την πύρα την οποία την απολαμβάνεις κατά κάποιο τρόπο με τους φίλους σου, έχει μέσα και άλλους παράγοντες. Έχει, μαθαίνεις από χημεία, μαθαίνεις από υδραυλικά, μαθαίνεις ηλεκτρολογικά, μαθαίνεις πολλά τεχνικά πράγματα. Που έχουν σχέση με τον εξοπλισμό. Ναι. Ναι. Μπορείς να φτιάξεις οποιαδήποτε συνταγή μπύρας, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, δεν είναι σαν το κρασί που... Και κυρίως να το φτιάξεις όλη τη διάρκεια του χρόνου, ναι. Δεν εξαρτάται από την περίοδο την... Ναι, δεν εξαρτάται από καιρικές συνθήκες όπως είναι, ναι, το κρασί. Μπορείς να φτιάχνεις και δύο μπύρες διαφορετικές την ημέρα. Έχει διάφορα στάδια, έχει εύκολο στάδιο, έχει μέτριο, έχει δύσκολο στάδιο. Δηλαδή μπορεί κάποιος σιγά σιγά να το μάθει και σιγά σιγά να χτίσει τον εξοπλισμό του. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιο έξοδο τεράστιο στην αρχή. Σου δίνει μια περηφάνεια ότι φτιάχνεις τη δικιά σου μπύρα. Ναι, σωστό, σωστό. Και έχει ένα πολύ προσωπικό χαρακτήρα, γιατί ακριβώς, ακόμα και ένα δώρο, αν κάνει σε κάποιους φίλους σου, ναι, είναι σημαντικό, γιατί έχει το προσωπικό στίγμα. Ακριβώς. Και είναι ότι έχει αμύωτο ενδιαφέρον, γιατί οι συνταγές μπύρας είναι άπειρες. Οι τρόποι ζυθοποίησης είναι πάρα πολλοί. Έχει πάρα πολλά πράγματα να δοκιμάσει. Νιώθεις να αλλάζει κάτι στην ελληνική, στις τάσεις δηλαδή και στο κοινό, να δοκιμάζει, να θέλει να δοκιμάσει νέες γεύσεις, ή παραμένουμε σταθεροί? Γιατί τουλάχιστον επί μακρόν ξέραμε μία μπύρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην Αμερική που είναι η κύρια χώρα που υπάρχει σκηνή craft ζυθοποιίας, δηλαδή χειροποίηση της μπύρας κατά κάποιο τρόπο, αν και δεν φτιάχνανε στο χέρι, έχει καταφέρει και έχει η craft ζυθοποιία έχει πιάσει ένα 12% της αγοράς. Η αγορά στην Αμερική είναι γύρω στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια, η αγορά της μπύρας. Μάλιστα. Είναι σχεδόν όσο το ΑΕΠ της Ελλάδας. Και έχει πάρει ένα μεγάλο κομμάτι. Εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό, είναι κάτω από 1%. Δηλαδή οι μπύρες που θεωρούμε ότι είναι craft, ότι είναι περίεργες ή πικρές. Ναι. Ο κόσμος σιγά σιγά το μαθαίνει. Παρόλα αυτά,
το μεγάλο ποσοστό του κόσμου θα παραμείνει, προτιμάει απλές γεύσεις, ναι, προτιμάει και φθηνή μπύρα. Πάντως καταφέρατε λίγο να αναστατώσετε και τα μεγάλα σπίτια. Αφού φτάσαν στο σημείο να ασχοληθούν με τους οικοζηθοποιούς, σημαίνει ότι κάτι καινούριο γεννιέται. Αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι μια διαφήμιση για μας, αυτό, ναι, που κάνανε. Γιατί σωστό. Κάνανε γνωστό στο ευρύ κοινό ότι μπορείς, υπάρχει δυνατότητα να φτιάξεις μπύρα σπίτι σου. Σωστό. Όσο και αν το περιπέζουν κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, το χόμπι, θα ανέβει στη χώρα μας. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και υπάρχουν τέτοια δείγματα, πραγματικά. Ναι. Βέβαια, για να πούμε και τα άσχημα της χώρας μας, αυτή τη στιγμή νομικά είμαστε παράνομοι. Δηλαδή... Ο σύνδεσμος αυτός που έχετε δημιουργήσει, η ένωση, ο ερασιτεχνικός σύνδεσμος είναι νόμιμο σωματείο. Είναι νόμιμο σωματείο, αλλά η δραστηριότητα είναι παράνομη. Μάλιστα. Δηλαδή... Το τελωνείο έχει ορίσει αυστηρά ότι όποιος παράγει υνόπνευμα, μάλιστα, πρέπει να πληρώνει φόρο. Βέβαια, εμείς παράγουμε ελάχιστες ποσότητες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει, είμαστε λίγο. Δεν μας ενοχλεί κανείς. Σαν σύνδεσμος, κάνετε κάποια δραστηριότητα, κάποια κίνηση να το αλλάξετε. Υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία που νομιμοποιεί, απλά δεν έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομιμοθεσία. Okay. Σιγά-σιγά νομίζω θα γίνει αυτό. Έχει γίνει δηλαδή σε όλο τον κόσμο, παράνομο ήταν, και νομιμοποιήθηκε κατόπιν. Με πιέσεις από κοινό, από τους πολίτες, συλλόγους και αυτά, το ίδιο θα γίνει και εδώ. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι ανεβαίνει, θα ανέβει. Είναι ενδιαφέρον. Μάλιστα. Βασίλη, σου εύχομαι να κερδίσεις το διαγωνισμό, ούτως ώστε να στρέψεις λίγο και τα φώτα στη μικρή Ελλάδα που διεκδικεί ένα βραβείο και στην Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας.